Ο καθένας από εμάς, σωστά λέει ο κ. Φίλιππας, όλοι μαζί, αλλά στη σωστή πολιτική, μάλιστα, πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν, να πάρουμε την κρίση. Ρωτώ εγώ τώρα, ναι, όπως με ρωτούν εδώ όλοι οι τηλεθεατές, τι έκανε το κράτος όταν λέει η Τρόικα και το Μνημόνιο κάντε αποκρατικοποιήσεις. Τι έκανε το κράτος? Α, όχι, τι βαθμό πήρε το κράτος? Αυτό είναι από τις διαφωνίες μας. Ναι, το ξέρω, ναι, 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 γι' αυτό το έβαλα, για να διαφωνήσουμε. Μισό λεπτό. Λέει λοιπόν, κάντε αποκρατικοποιήσεις. Για να μην βάλω φόρους. Δεν κάνει το κράτος τίποτα για να έχει την πελατεία του. Είδους αποκρατικοποίησης. Επιτρέψτε μου για να απαντήσω. Μια στιγμή γιατί. Ένας. Εγώ θεωρώ. Μπορώ να ολοκληρώσω. Μπορώ να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Μπορώ να ολοκληρώσω. Ψάχνει να βρει τους φίλους να τους δώσει τα φιλέτα. Λοιπόν, αυτά είναι όλα και όλα. Λέω λοιπόν αυτοί και υποφέρουμε. Λέω λοιπόν το εξής. Ο κάθε Σαμαράς, ο κάθε Παπανδρέου, ο κάθε Παπαδήμος. Ψάχνουν τους φίλους να τους περάσουν τα φιλέτα. Αυτό τώρα είναι αστείο. Από το αεροδρόμιο του ελληνικού. Ποιο φιλέτο έχει παραχωρηθεί τώρα? Μέχρι το οποιοδήποτε κτίριο. Το κράτος ψάχνει, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ψάχνει να βρει τα φιλαράκια, να τους δώσει τα φιλέτα και να έχουμε πάλι εκείνο το Μίζενς, Ζήμενς και ούτω καθεξής. Μάλιστα, λέω το εξής. Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά τα λέμε τα πράγματα, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Λέω λοιπόν το εξής. Στο δημοκρατικό πολίτευμα ζω. Κύριε Επιβερόπουλε, λέω το εξής. Το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και όταν έρχεται κάθε τρεις μήνες η Τρόικα, λέει δεν τα κάνατε αυτά, κόψει επικουρικές. Έρχεται το άλλο εξάμηνο ή το τρίμηνο. Γιατί δεν τα κάνατε αυτά, κύριε Γκότσι, κύριε Φίλιππα, κύριε Κατρούγκαλε, κόψτε τις κυρίες συντάξεις. Γιατί δεν τα κάνατε αυτά? Ένα λεπτό, ναι, κύριε Κατρούγκαλε, ναι, δείχνουμε την πορεία τώρα. Έρχεται το άλλο τρίμηνο. Γιατί δεν τα κάνατε αυτά? Φάτε το φόρο της ΔΕΗ. Μα το κάνανε αυτά τα χειρότερα τα δηλαδή, πράγματα, κύριε Αυτιά. Θέλω να αν πω, κάναμε τα πράγματα ακριβώς, ναι, όπως θα θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα είμαστε πιο βαθιά στο λάκκο. Γιατί δεν θα είχαμε νερό, ναι, δημόσιο, θα είχαμε νεράκι που θα το πληρώναμε χρυσό, για παράδειγμα. Για τις κρατικοποιήσεις. Οι κρατικοποιήσεις δεν είναι φάρμακο στην κρίση. Στην πόλη μου, στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, πουλιέται η ΕΕ. Ακριβώς. Να σας πω δύο πράγματα. Οι ιδιωτικοποιήσεις σε μεγάλο βαθμό έχουν συντελεστεί. Το νεράκι θα είναι πλέον ιδιωτικό, ξεχάστε το. Μπορώ να πω μια κουβέντα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις στο μεγαλύτερο βαθμό έχουν γίνει από τις δύο κυβερνήσεις των δύο κομμάτων που εναλλάσσονταν στο δικοματισμό. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα να ιδιωτικοποιηθούν και ακριβώς για αυτό το λόγο είναι και δύσκολη η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Αν ιδιωτικοποιηθούν όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκότσης, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι να ιδιωτικοποιηθεί. Έτσι. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΠΑΠ, αν μπορέσει να πουληθεί για ένα ποσό που να αξίζει τον κόπο, μην πουληθεί για την κερδοφορία με το αντίστοιχο της κερδοφορίας ενός ή δύο χρόνων. Απ' την άλλη μεριά όμως έχω σημαντικό πρόβλημα να πουληθεί η επιχείρηση του νερού. Μάλιστα. Για τον απλό λόγο ότι αυτό είναι κοινωνικό αγαθό. Πάμε στους οικονομολόγους. Φίλιππας Γκότσης τώρα. Ήθελα να πω λοιπόν, ναι, για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι. Κυρίως, αν θέλετε, από ιδεολογική άποψη. Κύριε Γκότση, γιατί εγώ, απλός πολίτης, λέει. Πολύ απλά θα εξηγήσω τι σημαίνει, ναι, αυτό. Υπάρχει μια άποψη η οποία μας λέει ότι μπορούμε ακόμη και την Ακρόπολη να την παραχωρήσουμε. Κύριε Γκότση, άλλη είναι η κουβέντα μας. Γιατί ο πολίτης να πληρώνει και το κράτος να είναι θεατής? Αυτό λέει ο πολίτης. Από μένα λέει πήρανε. Ποια λοιπόν είναι η άποψη? Ελάτε. Κυρίως, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Η άποψη λοιπόν είναι ότι όλες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους πολίτες και οι οποίες είναι αναγκαίες για τους πολίτες δεν πρέπει να κρατικοποιηθούν. Ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος το νερό. Εγώ θα αναφέρω ακόμη το ρεύμα. Εγώ θα αναφέρω επίσης τις συγκοινωνίες. Από εκεί και μετά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι είναι κτίσμα, ό,τι είναι δημόσια γη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, να φέρει θέσεις εργασίας, να φέρει εισοδήματα στη χώρα, σαφής, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει. Όπως το λιμάνι του Πειραιά, για παράδειγμα. Θυμάστε τι έγινε με το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα πετάει στην κυριολεξία. Ναι. Ελάτε, κύριε Φίλιππα. Οι ίδιοι όμως που λέγανε, ναι, και ο κ. Παπανδρέου και η κυρία Κατσίλη καταβαίνανε κάτω, ας πούμε, να μπλοκάρουν επένδυση. Τα ζήσαμε αυτά. Τα ζήσαμε. Και επί 3,5 χρόνια ήταν κλειστό το λιμάνι. Και να απαντήσω στον κύριο Κατρούγκαλο. Προφανώς ότι κανείς δεν είπε ούτε να ξεπουληθείτε τίποτα. Και να το συζητήσουμε πια φιλοσοφικά. Όμως όλες οι αποκρατικοποίησεις, κύριε Κατρούγκαλε, που γίνεται το τελευταίο κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε το 96 και 97 και μετά, γίνανε εισόφελος των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ. Δεν έγινε ισόφελος του λαού. Έγινε ισόφελος των εργαζομένων. Δηλαδή πήρανε πολύ μεγάλα πακέτα σε όλες τις ΔΕΚΟ. Γιατί η Ολυμπιακή τι έγινε, γιατί μιλάτε μόνο για τις άλλες? Ναι. Μην πάμε στις ιδιωτικοποίησεις, κύριε Φίλιππα. Εγώ θέλω να μου πείτε, μην πάμε στις ιδιωτικοποίησεις. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Όχι, όχι. Το θέμα είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Που είπε ότι δεν υπάρχει λάθος. Εσείς το βάλατε. Είπατε, θα το πούμε σε ένα εδώ. Είπατε πριν από λίγο ότι
πληρώνει ο υλικό λαό. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Φόρου, επειδή δεν προχωράμε στι ιδιωτικοποιήσει. Δεν κάνουν άλλα. Και λέω λοιπόν τώρα ότι οι ιδιωτικοποιήσει μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με την ανάπτυξη, με διαφάνεια, με χρήματα από την Κίνα, τη Ρωσία. Δεν μπορώ να σου πω εγώ. Η γραφειοκρατία, οι αντιδράσει. Πρέπει να άρα γίνουν. Θα συνεχίσουν οι φόροι και θα συνεχίσουν οι μειώσεις. Ακριβώς αυτό πρέπει να καταλάβεις. Θα σταματήσουν οι πολιτικές αρχές. Ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικοποιήσεις σε υγιείς. Δεν τον διακόψα. Κύριε Πιπερόπουλε, να τελειώσει ο κύριος Φίλιππος. Να τελειώσει πρώτα. Ακούστε με. Δεν θα αγοράσει η Ευρώπη από το Μόναχο μέχρι το Λονδίνο. Δεν θα αγοράσει κανείς τίποτε, ό,τι και αν ιδιωτικοποιηθεί, για ένα απλό λόγο. Γιατί να το πάρουμε τώρα και μην το πάρουμε σε 6 μήνες που θα είναι πιο φθηνό. Ναι, αυτά τώρα, κύριε Φίλιππε, από 6 μήνες, ο κύριος Περόπουλος πηγαίνει σε χωράφια που δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει. Σας μεταφέρει τι λένε. Ναι, λέω δεν λέει δική του άποψη. Πριν 6 μήνες, η ΔΕΗ έκανε 1 ευρώ. Η χρηματιστική αξία της ΔΕΗ έκανε 200 εκατομμύρια ευρώ. Αν ήταν αυτά που έλεγε ο κύριος Περόπουλος, θα μπορούσε ένας κακός καπιταλιστής με 100 εκατομμύρια να πάρει το 50% της ΔΕΗ. Σήμερα κάνει περίπου 2 δις. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα και αύριο μπορεί να κάνει 5 δις. Άρα κανείς δεν είπε ούτε να ξεπουληθεί ούτε τίποτα. Τι λέμε, ότι από τη στιγμή εμείς που θέλουμε λεφτά, θέλουμε θέσεις εργασίας, πρέπει να γίνει μέσα από ξένα κεφάλαια, κινέζικα, ρώσικα, γερμανικά, με διαφάνεια. Σωστό αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Που να αλλά μην ξεπουληθεί η χώρα όμως. Όχι, βέβαια, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί να πουληθεί μια επιχείρηση με τα κέρδη που έχει για ένα χρόνο. Αυτό είναι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ερώτημα λοιπόν. Ρωτώ. Ένα λεπτό, κύριε Φώτη μου. Δύο λεπτά. Ο πολίτης ρωτάει εσάς τους οικονομολόγους, τους δύο. Θα πληρώσω κι άλλους φόρους. Μου έρχεται κι άλλη αύξηση φόρων. Μου έρχεται κι άλλη μείωση του μισθού μου. Μου έρχεται κι άλλη επιβάρυνση. Πριν από 10 μέρες. Κύριε Κότση, κύριε Φίλιππο, ελάτε. Για να σας βάλω στο δρόμο που πρέπει. Οι οριζόντιες περικοπές υποτίθεται έχουν τελειώσει. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, ότι δεν θα έχουμε άλλες περικοπές μισθών και συντάξεις. Όμως, εάν εκτροχιαστεί το πρόγραμμα, κανείς δεν ξέρει βέβαια που μπορούμε να. Εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί θεσμικές αλλαγές. Έχουμε καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να φύγουμε από αυτό το πράγμα, γιατί όχι, είναι... Λεπτό, είναι σημαντικό. Έχουμε... Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό. Αυτό λέω. Αν κάναμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα είναι, εάν προχωρήσει το σχέδιο όπως είναι, επειδή αλλάζει και στην Ευρωζώνη και βλέπουμε μία ανάπτυξη. Ήδη χθες ο Ολάντ δήλωσε ότι. Και τον πιστεύω και άλλους, όχι μόνο τον Ολάντ. Και έχουμε από πολλούς και από τον Τράκη ότι τελειώνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 η κρίση στην Ευρωζώνη, μετά από θυσίες και του ισπανικού λαού. Και του Ιταλικού λαού και του Κυπριακού που θα έρθει σε λίγο και των Πορτογάλων και των Ελλήνων. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι κοινωνικά άδικη, αυτό συμφωνούμε, όμως τελειώνει. Αν τελειώσει και αρχίσει από το 2013 στο τέλος μια ανάπτυξη, θα έχουμε ωφέλη και εμείς. Ανάπτυξη τι, τα πρωτογενή πλεονάσματα που λένε όταν χρωστάνε και τους Ιταλούς. Λέω για την Ευρωζώνη. Διότι ακούω υπαργούς, ένα λεπτό τώρα, πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Για την Ευρωζώνη, ακούω υπουργούς και λένε, θα πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Όταν χρωστάς τους Μιχαλούς, κύριε Γκότση, χρωστάς παντού, σε όλο τον κόσμο. Και βγαίνεις και λες, θα έχω πρωτογενή πλεονάσματα. Μου θυμίζει τον πατέρα που μπαίνει μες στο σπίτι και λέει, τι ο πατέρας αυτός. Παιδιά, έχουμε 1000 ευρώ στην άκρη και χρωστάει στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην ΕΙΔΑΠ και παντού. Είναι σημαντικό να έχουμε στην άκρη, γιατί σας θυμίζω πριν 3 χρόνια. Αφού χρωστάς. Ωραία, μα είναι προϋπολογισμένα να τα δοθούν αυτά, αλλά το αφήνω εγώ αυτό. Εγώ λέω ότι από το 2013-2014 πιστεύω ότι θα είναι, εάν συνεχιστεί όμως αυτό, το τέλος της κρίσης και πρέπει να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα στο λαό, διότι το να λέμε συνέχεια ότι ναι, αυτό, αυτό και να καταγράφουμε κάτι που είναι στο παρελθόν, δεν βοηθάμε στην ψυχολογία. Για τα λάθη να μεταδείξουμε του παρελθόντος. 100%. Δεν θα τα λέμε τα λάθη. 100%. Μα είναι δυνατόν. Πρέπει να αποδείξουμε, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της οικονομίας. Και αυτό γίνεται. Το γεγονός ότι επιστρέφουν 15 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις τράπεζες και για την οικονομία μας. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή. Αυτός που έγασε τη δουλειά του τώρα όμως. Είναι απόλυτο δίκαιο. Όταν η ανεργία έχει ξεπεράσει τους εργαζόμενους, και έρχομαι εγώ που είμαι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή και λέω τη σύνταξή μου πού θα την πάρω. Όταν τον άλλο μήνα θα το πούνε πιο κάτω ακόμα. Όταν αυτοί οι εργαζόμενοι μειώνονται. Έχετε δίκιο. Μα είναι η ανάπτυξη. Το δημογραφικό είναι πολλά θέματα. Δεν με ρωτήσατε ο κ. Αυτιάς για τις λύσεις. Όταν με ρωτήσει, θα απαντήσω. Το πρόβλημα, κύριε Αυτιά, είναι και ποιος το ωφελήθηκε από την ανάπτυξη.
Ποιο θα ωφεληθεί από την ανάπτυξη. Ας δούμε πρώτα, κύριε Γαντρούλη, και μετά να το δούμε. Η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Έχει σημασία. Πετε μα την ανάπτυξη. Να σα πω άμα είναι δύο πράγματα. Πετε μου, η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να επανέλθουμε. Και πάλι. Μην πας διάλειμμα. Θέλω να γίνω λίγο κακό με του δύο συναδέρφου. Άκουσε με. Θέλω να γίνω λίγο κακό. Εντάξει τώρα. Μπορούμε και εμεί να γίνουμε κακό. Μην γίνετε κακό. Εντάξει τώρα. Ο Γκότση και ο Φίλιππα είναι. Γίγαντες και, και με μένα, κύριε Πιπερόπουλε, είπατε ότι με αγαπάτε στην προηγούμενη εκπομπή. Εντάξει τώρα, άσε μετά το διάλειμμα της μαλώσεις. Μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, θα γίνω κακός. Δεν είπα σας μισώ. Αφήστε να γίνω. Θα γίνω κακός. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, λοιπόν. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν είπα σας μισώ. Είπα θα γίνω κακός. Η ζωή απέδειξε ότι άλλα υπολογίζουν και άλλα γίνονται. Έτσι, μου είπε ο κύριο Γκότση πριν από δύο μέρες στο ραδιόφωνο. Γιώργο, πήγε ο μισθός 410 καθαρά στους νέους. Και η ανεργία από το 39% πήγε στο 51%. Εμάς οι μισθοί μας έρχονται στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Μας λοιπόν, είπε καινούργια. Επειδή εγώ θα σας χαιρετήσω μετά, ναι. Να σας πω απλώς σαν μικρή υποσημείωση ότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να περιμένουμε κάποια ελπίδα όσο συνεχίζουμε τις πολιτικές. Είναι πολύ απλό. 2,5 χρόνια. Ακολουθούμε αυτές τις πολιτικές και ακολουθούμε την κατηφόρα. Τελευταίους 7 μήνες διαφορετική. Φαντάζομαι πολιτική. Να ακούσω από τους συναδέλφους και εγώ με ενδιαφέρον όπως την υπόλοιπη σε τι παραπάνω. Είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Λοιπόν, είναι σωστή η παρατήρηση. Δυστυχώς, βελτιώνονται κάποιοι δείκτες που ενδιαφέρουν λίγους, 5-10, αλλά οι δείκτες ενδιαφέρουν το παγκόσμιο σύστημα. Δεν είναι αυτό. Ναι, το παγκόσμιο σύστημα όμως δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα. Ένα λεπτό. Αυτά που ο κ. Φίλιππας. Η βελτίωση ασφαλιστών είναι σημαντική για την οικονομία. Ναι. Το θέμα είναι αν αυτοί θα έχουν διάρκεια. Συμφωνούμε. Και αυτό, πόσο αυτό βαθιά θα πάμε στο 2013. Οι πιο σημαντικοί δείκτες σε μια χώρα είναι η πορεία της ανεργίας, είναι τα λουκέτα και είναι αυτό που λέμε κοινωνική. Έτσι. Μακάρι να γυρίσουν το θέμα. Μακάρι να δούνε και να γίνουν επενδύσεις στη χώρα. Και να ανοίξουν οι δουλειές. Πού είναι ο δεύτερος δείκτης είναι το ΑΕΠ. Εφόσον το ΑΕΠ βελτιώνεται, έρχονται και επενδύσεις. Πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται, συγγνώμη, και η απασχόληση και έρχονται και τα εισόδημα. Έχω τη γνώμη. Γιατί όλοι για επενδύσεις μιλάνε, αλλά δεν έρχονται οι επενδύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και ξέρετε πόσοι άνεργοι τώρα κουνάνε το κεφάλι τους και λένε πώς θα δεις να γυρίσουν στην Ελλάδα και τι να γίνει. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι άνεργος. Μια θέση θέλω, μια δουλειά. Σήμερα. Πρέπει να δούμε το αύριο. Ναι. Μπορείς σε 6 μήνες να πάρεις διαβάσει. Το αύριο χειροτερεύει όμως. Οι άνεργοι πριν από 3 μήνες ήταν 1 εκατομμύριο και τώρα είναι 1,350. Αυτή είναι η κατάσταση. Αύριο κάποιος από τους ανέργους θα χάσει το σπίτι του. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει το φως. 700.000 χρωστάνε. Γιώργο, ναι. Τώρα γίνεσαι εσύ κακός με τους συναδέρφους. Όχι, κάνουμε διάλειμμα ή γιατί εγώ νομίζω ότι κάνουμε διάλειμμα. Εγώ δεν μιλάω γιατί κάνουμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα να πάρει ένας ο Φίλιππας. Άμα δεν κάνουμε άλλο, πάμε.